Ονειρευόσουν λοιπόν 19 χρόνια παιδί τη δημοσιογραφία κάνοντα αυτό. Κοίτα, δεν τον ονειρευόμουν από τα 19, από τα 16 τον ονειρευόμουν. Ναι. Δηλαδή ο πατέρα μου διάβαζε τη Μεσημβρινή και ήταν μια εφημερίδα που έπεφτε από τα χέρια του, α πούμε, και εγώ πώ μου είχε κολλήσει στο μυαλό ότι κάποια στιγμή θέλω να γράψω αυτή την εφημερίδα. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ότι σου λένε είσαι τυχερό. Δεν είσαι τυχερό. Εγγράφονται όλα στο υποσυνείδητο και κάποια στιγμή το υποσυνείδητο σε οδηγεί του να τα κάνει πράξη. Ναι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Manifestation το λένε τώρα. Manifestation, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς το λένε, εγώ το λέω απλά. Πώς το λέω... Να πω κάτι. Ένας άνθρωπος που κάνει μια επιστημονική εκπομπή πιστεύει και σε αυτό. Στο... Μα και εγώ, αλλά όχι, όχι στην πλήρη να του. Το ναι, ναι, ναι. Όχι, πες, εγώ πιστεύω σε όλα αυτά. Πιστεύω και στην. Ότι συντονίζονται ξαφνικά όλα. Όχι, ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι συντονίζονται. Πιστεύω όμως πολύ στο υποσυνείδητο. Πιστεύω σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι είναι, αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης δεν έλεγε κάτι διαφορετικό. Έλεγε ότι είμαστε όλων, ότι είμαστε ενέργεια και ότι είμαστε και σώμα και ψυχή. Δηλαδή, βλέπετε ξαφνικά την τελευταία 20ετία που όλα έχουν αναχθεί σε ψυχοσωματικά. Λάθος, γιατί εκεί υπάρχει μια παγίδα να τα αποδίδεις όλα εκεί και να μην πηγαίνεις ούτε καν στο γιατρό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορείς να λες ότι όλα, ας πούμε, σχετίζονται με την ψυχή, αλλά και από την άλλη δεν μπορείς να αποκλείεις όταν βλέπεις ότι. Υπάρχουν, ας πούμε, γεγονότα ζωής τα οποία σου συμβαίνουν, φτάνεις στο πικ της στεναχώρια σου και όταν πέφτεις από το πικ της στεναχώρια σου εμφανίζεται ξαφνικά ένα νόσημα. Ναι. Κοίταξε, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι υπάρχουν δύο υγείες, η σωματική υγεία και η ψυχική υγεία. Προφανώς, μα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στον ορισμό του για την υγεία, δεν μιλάει για μία υγεία. Μιλάει ουσιαστικά, δεν λέει ότι η υγεία είναι να μην είσαι άρρωστος. Ναι. Υγεία είναι να αισθάνεσαι καλά. Και να έχει ευεξία και ψυχική υγεία και σωματική. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, είναι ναι. Πολύ ναι. πιο ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε μπερδέψει λίγο ότι το να είσαι υγιής είναι να μην είσαι άρρωστος. Ναι. Για να πάω, θα ξαναπάμε στην υγεία. Πας λοιπόν. Τι κάνεις, χτυπάς την πόρτα της εφημερίδας. Πώς βρίσκεις την πρώτη σου δουλειά. Όχι ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να δουλέψω στη Μεσημβρινή. Την χάνει να γνωρίζω εκείνη την περίοδο μια γυναίκα που είναι και συγγενής μου και υπάρχει μια σχέση με τους εκδότες τέλος πάντων. Η οποία αυτή ξέρει ποια είναι, δεν της αρέσει να μιλάω ποτέ για αυτή Μέσον την ιστορία. Μέσον λέγεται αυτό. Ναι. Όχι ακριβώς. Γιατί... Μια φιλική βοήθεια. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, αλλά επειδή το έκανε πραγματικά από την καρδιά της, από την ψυχή της, δεν το έχω αντιληφθεί ποτέ ως τέτοιο πράγμα. Και της έχω και μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Συναντώ έναν άνθρωπο και μου είπε ότι αν κάνεις, okay, αν δεν κάνεις, θα φύγεις. Το ίδιο είπε και στο διευθυντή μου. Μπροστά μου τον πήρε τηλέφωνο. Αμυστή για πόσο καιρό ήσουν. Ήμουν αμυστή. Για πόσο, για κανένα χρόνο. Όχι, νομίζω λιγότερο, αλλά ήμουν. Στην αρχή ήμουν αμυστή. Και πάντα ζούσα με αυτό το κίνδυνο ότι αν δεν κάνω θα φύγω. Βέβαια. Στον επόμενο μήνα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε. Δεν είναι όπως τώρα. Ποιος σε συντηρούσε, οι γονείς σου. Η μάνα μου. Γιατί ο πατέρας μου δεν ήθελε να γίνω δημοσιογράφος. Οπότε είχαμε. Κόντρα. Κόντρα. Κόντρα σοβαρή. Τότε το 89. Να πει σε κάποιον ότι θες να γίνεις δημοσιογράφος είναι σαν να του λες σήμερα, όχι σήμερα, σαν να του έλεγες τότε, αν ήσουν ένα κορίτσι, ας πούμε, ότι θέλω να γίνω χορεύτρια. Εσύ το 89 δημοσιογράφος. Ναι. Αλλά μήπως τα παραλέες. Όχι, δεν τα παραλέω. Ήταν για κάποιους ανθρώπους, ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Κρήτη. Ήταν και το 89 περίεργη εποχή. Και πολλά σκάνδαλα. Θεωρούσε ότι ήταν μια εποχή που θα έπρεπε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, τα κλασικά, ας πούμε. Του φαινόταν περίεργο. Λέει, τι θα βγάζεις λεφτά από αυτή τη δουλειά. Συν την ταλαιπωρία. Εμένα, ας πούμε, οι δικοί μου γονείς, παρόλο που ήταν πολύ θετικοί, την ταλαιπωρία είχαν στο μυαλό. Την κούραση, τη σωματική πολύ. Εμένα και άλλο μου είχαν πει. Και άλλο μου είχαν πει. Λογικό είναι αυτό. Αυτό που ήταν γνωστό τότε για το επάγγελμα αυτό ήταν τα πισόπλατα μαχαιρώματα, ότι χρειάζεσαι να είσαι χαλκέντερος και ότι παιδί μου, πώς θα αντέξεις εσύ μέσα σε αυτή τη ζούγκλα. Μάλιστα. Επίσης λογικό και αυτό. Και πραγματικό. Που αυτή η ζούγκλα παραμένει και τώρα. Με διαφορών ειδών ζώα. Μπορεί να άλλαξαν λίγο τα ζώα. Άρα η μαμά σε συντηρούσε κρυφά. Σχεδόν κρυφά, ναι. Για δύο χρόνια. Έκανε και κάποια άλλη δουλειά, προσπάθησε να. Όχι. Αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο πατέρας μου με πήρε, ας πούμε, τηλέφωνο κάποια στιγμή, όταν είχε διαβάσει το πρώτο μου πρωτοσέλιδο στην Μεσημβρινή, όταν είχε καεί το Πολυτεχνείο τότε. Και είχα γράψει και είχα βάλει και το επώνυμο μου στην πρώτη σελίδα. Που γράφει το βασικό άρθρο. Ναι. Και... Α, πρωτοσέλιδο. Ναι, και προσπαθούσε τώρα. Ο άνθρωπος προφανώς προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει ξανά μαζί μου. Γιατί είχαμε ψυχραθεί. Δεν μιλούσατε. Δεν μιλάγαμε για ένα. Τα Χριστούγεννα τι έκανες, δεν πήγαινε στην οικογένεια. Δεν πήγα. Θέλω να πω ότι δηλαδή ήταν. Και βρήκε έναν τρόπο να μου πει, ας πούμε, ότι. Αισθανόταν περήφανος ότι είδε το τι όνομα, τρόπο ας πούμε. Βρήκε. Ναι, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε βέβαια ότι η τελευταία παράγραφος θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Αυτό. Δεν πειράζει, μια δικαιολογία για να μιλήσεις. Είναι μια δικαιολογία και το καταλαβαίνω. Ναι. Και πότε αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις σας όταν μετά, πια... Full.
Ναι, γιατί μετά ήταν και αγαπημένη του εφημερίδα, αυτή που διάβαζε, οπότε δεν είχαμε θέματα.